Μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε από τη Λαμία ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, σχολιάζοντας τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία και αναφερόμενος στην πολιτική της Τουρκίας, επεσήμανε πως η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα και δεν παραχωρεί τίποτα. Βεβαίως την ίδια στιγμή που βλέπουμε όλα αυτά να εκτυλίσσονται αρκετά μακριά από μας ή λίγο μακριά από μας, δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε ότι η αναθεωρητική στρατηγική που υιοθετεί στην πράξη ο πρόεδρος της Ρωσίας προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό με την αναθεωρητική στρατηγική την οποία υιοθετεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ο πρόεδρος Ερντογάν απέναντι στη χώρα μας, θέτοντας ανιστόλυτες διεκδικήσεις, θέτοντας ζητήματα για γκρίζες ζώνες, για αποστατικοποίηση των νησιών, για έλλειψη κυριαρχίας νησιών τα οποία κατοικούνται σήμερα, αμφισβητώντας ευθέως τη συνθήκη της Λοζάνης και προσπαθώντας να δημιουργήσει τελεσμένα ή δημιουργώντας ένα πλαίσιο συζητήσεων το οποίο είναι πέρα και έξω από την εθνική γραμμή όπως έχει καθοριστεί από το 1974 μέχρι και σήμερα, εθνική γραμμή την οποία παρά τις διαφωνίες τους είχαν συμφωνήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ότι δεν έχουμε κανένα θέμα συζήτησης με την Τουρκία πέρα από την οριοθέτηση της Σφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, είναι ένα σαφές μήνυμα προς τους συμμάχους και τους εταίρους ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα, αλλά η Ελλάδα δεν παραχωρεί και τίποτα. Ο κύριος Κατρίνης βρέθηκε στη Λαμία με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νομαρχιακής Επιτροπής Φθιώτιδας σε μια ανοιχτή εκδήλωση που έγινε για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Μιας και η πρωτοβαρής υγειονομική κρίση της πανδημίας του κορονοϊού στέλνει σε αναπόφευκτα σε όλους μας την προσωπική επαφή και τη μαζική συμμετοχή σε συλλογικές διαδικασίες. Το έλεγχο για τη σταδιακή επαναφορά της δημόσιας ζωής στην ομαλή της λειτουργία δόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με τις σωματικές διαδικασίες ανάπτυξης νέας ηγεσίας εν μέσω θλίψης για την απώλεια της αείμνησης φόβης γεννηματά. Η ικανότητα του κινήσματός μας να διοργανώσει με άψογο τρόπο μια διαδικασία τέτοιας κλίμακας υπό αντίξωες συνθήκες σε συνδυασμό με την τεράστια συμμετοχή του κόσμου επιβεβαίωσε τις βαθιές ρίζες του ΠΑΣΟΚ στην ελληνική κοινωνία και ταυτόχρονα θύμισε σε όλους για ποιους λόγους έχει κατοχυρωθεί στη συλλογική συνείδηση ως διαχρονική δύναμη ευθύνης.